σου, Ανδρονίκη. Γεια σου, παιδιά. Τι κάνετε? Καλά, εσύ. Καλώς ήρθες. Λοιπόν, είμαστε στα Zero Gravity Studio στην Αθήνα. Στο στούντιο στο οποίο ηχογραφήθηκε κιόλας το νέο άλμπουμ του Chaostar. Είμαστε με την Ανδρονίκη του Chaostar και θα συζητήσουμε για το νέο άλμπουμ. Το οποίο ονομάζεται? Το άλμπουμ ονομάζεται The Undivided Light. Το οποίο σημαίνει? Σημαίνει το αδιαίρετο φως, σε ακριβή μετάφραση στα ελληνικά. Αν όμως πρέπει να συζητήσουμε, μάλλον αυτό είναι το ερώτημα που θέλουμε, θέλετε να απαντηθεί, τι σημαίνει στο βάθος ο τίτλος, έτσι. Έχει να κάνει με την δύναμη των σημαντικών αξιών, πιστεύω αν θέλεις, των σημαντικών στοιχείων που πιστεύουμε στη ζωή, όσο να διαιρούνται, να μην υπολείπονται, να μην χάνουν, να μην φύγει η αξία τους. Δηλαδή, όπως για παράδειγμα η αγάπη, η προσφορά, τη γνώση, όσο περισσότερο διαιρείται, όσο περισσότερο διαχέεται προς τον κόσμο, όσο περισσότερο περισσότεροι άνθρωποι γίνονται κοινωνοί αυτών των συναισθημάτων, παύλα, επιλογών ζωής, αξιών, τόσο περισσότερο αυτά ενδυναμώνουν. Είναι ακριβώς όπως όταν έχεις μία φλόγα σε ένα κεράκι σε ένα δωμάτιο, το οποίο είναι σκοτεινό, και μία φλόγα το φωτίζει σε ένα ποσοστό. Όσο πιο πολύ τη μοιράσεις σε περισσότερα κεριά, τόσο περισσότερο φωτίζεται το δωμάτιο. Άρα έχει να κάνει με τις αξίες, αλλά και με τη συλλογικότητα. Έχει να κάνει με το πώς ο κάθε ακροατής θέλει να προβάλλει πάνω στον τίτλο τις δικές του αξίες. Για τον κάθε άνθρωπο μπορεί να είναι οτιδήποτε. Και αυτός είναι και ο στόχος, να μην υπάρχει περιορισμός. Να μπορεί κάθε ακροατής και κάθε φίλος του συγκροτήματος να προβάλλει ό,τι θέλει πάνω στον τίτλο. Και να αναρωτηθεί, μάλλον να αισθανθεί ότι όντως κάποια πράγματα για οποία παλεύει, αγωνίζεται, πιστεύει, όσο πιο πολύ τα κάνει γνωστά στον περίγυρο, τα μοιράζεται, τόσο πιο πολύ αυτά αυγατίζουν, ας το πούμε. Να μιλάμε ουσιαστικά για ένα καμβά που ο καθένας μπορεί να δώσει διαφορετικές και ερμηνείες κιόλας ακούγοντας αυτή τη μουσική. Να κάνω τώρα μια ερώτηση πάνω σε αυτό το κομμάτι. Δεδομένου λοιπόν ότι μιλάμε για μουσική η οποία δίνει τη δυνατότητα στον καθένα να δώσει διαφορετικές ερμηνείες, αυτό έχει να κάνει και με το κοινό στο οποίο απευθύνεστε? Δηλαδή, υπάρχει συγκεκριμένο κοινό το οποίο θα απευθυνθούν και ως άμα το συγκεκριμένο άλμπουμ ή γενικότερα με τις δουλειές τους μέχρι τώρα, ή απευθύνονται σε όλο τον κόσμο και ο καθένας να δώσει την ερμηνεία την οποία εκείνος μπορεί να δώσει καλύτερα ακούγοντας τη δουλειά σας? Δηλαδή, το κοινό στο οποίο απευθύνεται μια μπάντα είναι το κοινό, όπως λέω εγώ, το οποίο τελικά την ακούει. Δηλαδή, δεν μπορείς να το ελέγξεις εν τέλει. Μπορεί εσύ να επιθυμείς το χι κοινό, να κάνεις πέρασμα, να βρεθείς σε ένα άλλο ψι, δεν ξέρω εγώ τι, αλλά τελικά το κοινό σου δεν μπορείς και να το ελέγξεις. Εντάξει, αυτό είναι και μία ομορφιά. Επιθυμία προσωπική και όλης της μπάντας είναι να μην υπάρχει κάποιο στεγανό το οποίο να περιορίζει το είδος του κοινού το οποίο θα ακούει τη μουσική. Μακάρι να ήταν όλοι άνθρωποι. Μακάρι, αν θέλεις, ακόμη και άνθρωποι που έχουν διαφορές ιδεολογικές, να μπορούν να ταυτιστούν πάνω στο δίσκο. Είναι, όπως έλεγα και πριν που συζητούσαμε πριν ξεκινήσει η συνέντευξη, να αποκαλύψουμε και αυτό, ότι στο συγκρότημα τα παιδιά όλοι αγαπάμε πάρα πολύ τη μοντέρνα τέχνη, τον μοντερνισμό γενικά, ο οποίος, εντάξει, πολύ γρήγορα θα το πω, ίσως και κάπως άτσαλα, προχωράει σε μία αφαίρεση και αυτή η αφαίρεση έχει σαν αποτέλεσμα να απογυμνώνει από στοιχεία τα οποία φορτίζουν το έργο και να επιτρέπει στον θεατή να προβάλλει πάνω. Αυτό είναι πιο πολύ η αφαίρεση, ο μπρουταλισμός, μοντέρνα τέχνη, ότι απογυμνώνομαι από στοιχεία που με φορτίζουν για να μπορείς εσύ να αποκτήσει μια νέα σύνδεση με μένα. Δεν σου δηλώνω, δήλωσε εσύ πάνω σε μένα. Αν λοιπόν μπορείς μέσα σε ένα έργο που κάνεις, μουσικό ή οτιδήποτε, να επιτρέπεις στο κοινό να δίνει πολλαπλές ερμηνείες, τότε πραγματικά πετυχαίνεις, νομίζω, το στόχο σου. Κάποιοι δεν το θέλουν αυτό καθόλου. Κάποιοι δεν είναι καθόλου αυτό ο στόχος. Σου λένε, εμείς θέλουμε να μιλήσουμε για το πρόβλημα της κοινωνίας σε αυτόν τον τομέα. Και η μουσική μας εμπνέεται από αυτό. Τέλος.
Έτσι. Παρ' όλα αυτά όμως είστε συγκεντρωτικές στη μουσική σας. Δεν είστε αφαιρετικοί. Σωστό. Δηλαδή βάζετε, τοποθετείτε και έχεις ένα πολύ πλούσιο αποτέλεσμα που δεν είναι κάτι το οποίο εύκολα μπορείς να ανακαλύψεις. Δεν το λες αφαιρετικό το έργο. Σωστό. Πάρα πολύ σωστό. Όντως έχει ένα πλουραλισμό το έργο. Δεν είναι αφαιρετικό. Δεν είναι minimal σε καμία περίπτωση. Όμως υπάρχει κάποιο άλλο στοιχείο το οποίο κατά τη δική μου άποψη το κάνει ενδιαφέρον. Ο πλουραλισμός αυτός προκύπτει όχι από κάποιες κατευθυντήριες αρχές που ακολουθούμε ώστε να γίνει πλουραλιστικό, καταλήγει να είναι. Γιατί εμπνέεται από εμάς μέσα, από το κάθε μέλος της μπάντας προσωπικά. Συνεπώς καταλήγει. Δεν ακολουθεί νόρμες, δεν είναι όπως είσαι στην Μποζάρτ στη Γαλλία πριν 200 χρόνια και πρέπει να κάνεις ένα πίνακα να ζωγραφικείς με αυτόν τον τρόπο, να βάλεις και το φουρούσι και τον κυλίβαντα και να γίνει ροκοκό μπαρόκ. Δεν είναι αυτό. Λέμε, ας ξεκινήσουμε εμείς σαν μέλη της μπάντας και θα δούμε που θα βγει. Καταλήγει πλουραλιστικό, έχει πολλά στοιχεία. Συνεπώς έχει την μορφή, τη φορτωμένη, αλλά ξεκινάει από μια βάση που είναι τελείως αφαιρετική, χωρίς γραμμή από πίσω. Και σε οθεί στην αφαιρετική σκέψη σου. Πιθανώς λοιπόν, γι' αυτό να μας λένε οι φίλοι που μας ακούνε ότι πολλές φορές άλλο σκεφτόμουν εδώ, μετά το άκουσα πάλι, άκουσα, σκέφτηκα κάτι άλλο. Άλλοι λένε εγώ ένιωσα τελείως διαφορετικά, δεν είχα καθόλου. Ίσως είναι οι ψυχές που επικοινωνούν. Αυτό είναι κάτι το οποίο θέλαμε να το πούμε, ότι κάθε φορά που ακούς για άλλη μια φορά το δίσκο, τα κομμάτια, νιώθεις σαν να τα ξανακούς πρώτη φορά και σου βγάζουν κάτι διαφορετικό πάντα. Δεν σου αφήνουν αυτή τη μνήμη του να αναγνωρίσεις μια φόρμα συγκεκριμένη. Ίσως είναι αυτό που έχει να είναι αυτό που λες, ότι αυτός ο πλουραλισμός ο οποίος οδηγεί στην αφαίρεση τελικά. Ναι, αυτό ακριβώς είναι η μεγαλύτερη μας χαρά. Ότι μπορεί κάποιος να πει κάθε φορά που τον ακούω, ακούω κάτι άλλο. Υπάρχει πολλαπλή ερμηνεία. Αυτό κάνει, τι κάνει το έργο. Ελπίζουμε να το κάνει, ευχόμαστε να το κάνει, να ανανεώνεται στον χρόνο. Και να έχει διαχρονική αξία. Γιατί όσο πιο πολύ απομακρύνεσαι από, ας το πούμε, στεγανά, ότι πρέπει να παραδώσω κάτι και βγάζεις κάτι που πάντα η πηγή του ήταν κάτι πολύ εσωτερικό που σε έκαιγε. Κάτι πολύ εσωτερικό. Πάντα αυτό το εσωτερικό κάπου φαίνεται. Κάπου υπάρχει και ξανανεώνεται μέσα στον χρόνο. Κάνει τη μουσική να λες, επειδή μου το ακούμε από 10-20 χρόνια, είναι τελείως διαφορετικό. Είναι ωραία πάσα τώρα. Ναι. Να ρωτήσω. Πόσα χρόνια έχουν περάσει από το προηγούμενο άλμπουμ, 5? Ναι, 5 χρόνια. Οπότε υποθέτω ότι γράφετε όταν είσαστε σε μια φορτισμένη κατάσταση. Κάπως έτσι. Είναι μεγάλο το διάστημα όμως, δηλαδή. Τεράστιο. Ήσασταν καλά και δεν γράφατε ή... Τι ακριβώς συμβαίνει στην ψυχολογία σας, ας πούμε, και αργήσατε τόσο πολύ. Γιατί δεν ξέρω πόσο είναι καλά πολύ, είμαστε. Είναι πολύ δύσκολη περίοδος αυτή. Οπότε λογικά ένας καλλιτέχνης θέλει να πει παραπάνω πράγματα. Παρόλο που χρονικά το άλμπουμ είναι περίπου 58 λεπτά, πόσο, μια ώρα. Λιγότερο. Έχει μακροσκελή κομμάτια, αλλά είναι λίγα τα κομμάτια. Δηλαδή θα περίμενες να ακούσεις άλλο ένα δεύτερο άλμπουμ, στη συνέχεια σαν ένα διπλό άλμπουμ. Σου πω. Πέρα από τα πρακτικά ζητήματα, ότι ο Χρήστος που είναι ο αρχηγός της μπάντας λείπει με τους επιφυλές για το στο εξωτερικό πλέον πάρα πολύ συχνά. Οπότε, αυτό λίγο δυσκολεύει την επαφή της μπάντας και είναι και λογικό. Πέρα από το ότι και εγώ έλειπα κάποια στιγμή εξωτερικό, μετά δουλεύω πρωινή δουλειά, τα υπόλοιπα μέλη της μπάντας πάλι έχουν. Ο Μπάμπης, ο Παρίτης, ο βιολιστής και ο Νίκος ο Βελέτζας στα κρουστά και αυτοί έχουν προσωπικές δουλειές και άλλα project. Γίνεται ένας χαμός εν ολίγης. Και αυτό, ναι, και αυτό από τη φύση του μας κάνει να καθυστερούμε. Η αλήθεια είναι ότι αν δεν νιώσουμε ότι μπορούμε να βγάλουμε κάτι σημαντικό ή ότι έχουμε κάτι να πούμε για να συναντηθούμε όλοι σε συγκρότημα, δεν θα το προχωρήσουμε. Δηλαδή μπορεί και ένα-δύο μήνες να έχουμε πλήρη παύση. Να μην ασχολείται κανένας και τρεις μήνες. Και να πούμε ρε παιδιά έχουμε μισό κομμάτι. Τι γίνεται. Είμαστε δηλαδή πάμε για καταστροφή. Αλλά εντάξει λέμε αν δεν έχουμε δεν θα δώσουμε. Και μπορεί να είναι λίγα τα κομμάτια. Είναι λίγα. Λίγα. Είναι προς το λίγα ας το πούμε αριθμητικά.
Όμως εμείς όταν τελειώσαμε το δίσκο νιώθαμε επαρκείς. Λέμε, είπαμε αυτό που θέλαμε να πούμε. Εξαντλήσαμε, βγάλαμε αυτό που νιώθουμε σαν καλλιτέχνες να μας καλύπτει αυτή τη στιγμή. Οπότε δεν είστε ακριβώς μια πραγματική μπάντα, να το πω έτσι. Είστε αποτέλεσμα καλλιτεχνικής εκτόνωσης. Δηλαδή, θέλω να πω κάτι, το λέω, μπορεί να μην χρειαστεί να το πω για 40 χρόνια. Νομίζω ότι είσαι πιο κοντά, ναι. Ότι αυτό που λες είναι κοντά σε αυτό που κάνει. Αλλά δισκογραφικά είσαι μια κανονική μπάντα. Έχετε κυκλοφορήσει. Ναι. Δηλαδή, η Metallica είχαν κυκλοφορήσει τα χρόνια που ήσασταν εσείς λιγότερα άλμπουμ. Εντάξει. Metallica έχουν και άλλες ευκολίες. Κάθονται και συγκεντρώνονται. Είναι και αυτό ότι αποσπώμεθα με άλλα ζητήματα. Λειτουργεί, ας το πούμε, σαν ανασταλτικός παράγοντας πολλές φορές. Ίσως βέβαια να κάνω και λάθος. Και αυτά που μας αποσπούνε να είναι και η πηγή αυτών που μας κινητοποιούν εσωτερικά για να μιλήσουμε. Μια φορά λέει κάποιος, κάνω αυτό, κάνω εκείνο, κάνω το άλλο, κάνω χίλια πράγματα και δεν έχω χρόνο. Όμως αυτά είναι η πηγή της έμπνευσης καμία φορά. Απλά βρίσκεσαι μετά στη... Το ξέρω προσωπικά, σε έχει εκτονώσει, σε έχει καταστρέψει τόσο πολύ ψυχολογικά αυτό και καλλιτεχνικά. Βάλε de Kooning, ας πούμε, φάση που ήθελε να ζωγραφίσει αλλά δεν είχε όρεξη να ζωγραφίσει. Δεν ξέρω αν είναι καλό τελικά ή όχι. Το να θες να εκφραστείς καλλιτεχνικά και να μην σε αφήνει ο σκοπός για τον οποίο θες να εκφραστείς να το κάνεις. Είναι μια αρρώστια που σε τρώει και θες να μιλήσεις γι' αυτό. Όλοι οι καλλιτέχνες είχαν κάποιο αντίστοιχο ζήτημα που έπρεπε να αντιμετωπίσουν. Δηλαδή, είναι λίγο θλιβερή η ιστορία τους με την έννοια ότι αν δεν πονέσουν για να περάσουν από αυτό το κάψιμο, τι να σου παραδώσουν εσένα. Το αποστηρωμένο. Γίνεται επάγγελμα. Μπορεί να δουλέψει αυτό. Μπορεί να είναι επάγγελμα. Κοίταζα μία, άκουγα μάλλον μία φοβερή συνέντευξη του Ντάνιελ Μπάρενμπολ. Πολύ γνωστού μαέστρου, πιανίστα. Εντάξει, ο άνθρωπος αυτός είναι ένα φαινόμενο. Το ρωτάγανε η μουσική του, λέγανε ότι είμαι, ξέρω εγώ, μουσικός 26 χρονών, θέλω να γίνω μαέστρος, έχω ελπίδες να γίνω διάσημος, γιατί ζω μόνο με τη μουσική, η ζωή μου είναι η μουσική, τη λατρεύω. Και ο Μπάρενμπόιμ του λέει, κοίτα να δεις, είναι τελείως διαφορετικά τα πράγματα. Το αν σ' αρέσει η μουσική και ζήσεις από αυτή, δεν μπορείς να ζήσεις χωρίς αυτή, αν θες να γίνεις διάσημος, γνωστός, να τα καταφέρεις να πετύχεις. Αν δεν μπορείς, του λέει, ποτέ να ζήσει με τη μουσική, χωρίς τη μουσική, συγγνώμη, και να εμπνέσαι τόσο πολύ, κάντο. Το αν θα γίνεις διάσημος ή δεν θα πει, είναι ένα άλλο θέμα. Τώρα λίγο για την ηχογράφηση του άλμπου. Η ηχογράφηση έγινε εδώ πέρα, mm-hmm. Ελλάδα, και από ό,τι βλέπω, mastering και mix έγινε στη Σουηδία. Το mastering έγινε στα Panic Room, σε ένα στούντιο κιόλας στο οποίο ηχογραφούν οι Solution 45 και οι Scar Symmetry, mm-hmm. που είναι καθαρά death band, εντάξει, λίγο progressive τέλος πάντων. Και το μιξάρισμα έγινε με τον David Castillo, ο οποίος είναι γνωστός για κατατόνια και όπεθ. Πώς εντάσσονται οι Chaos Star σε ένα τέτοιο στούντιο, ας πούμε? Είναι λίγο άκρη. Είναι λίγο ακραίο. Ναι. Ίσως όμως αυτό και το ακραίο να δίνει και την τελική, ας το πούμε, το τελικό ανάγλυφο του δίσκου. Είναι πολύ απαλό όμως γενικά το... Είναι απαλό. Είναι απαλός. Για μένα είναι απαλός ο ήχος. Είναι απαλός ο ήχος γιατί δεν θα μπορούσε να είναι και διαφορετικά, καθότι δεν είναι ούτε death ούτε black. Ναι. Εξ αρχής είναι απαλός. Όμως νομίζω ότι... Φαίνεται από πίσω ότι αυτός που πειράζει και φτιάχνει τις στάθμες του κάθε οργάνου και το πώς το κάθε όργανο εμφανίζεται, παρουσιάζεται στον ακροατή, ότι είναι λίγο ακραίο και τραβηγμένο στα όρια του. Αυτό είναι καθαρή επιλογή του Χρήστου, ο οποίος ήθελε να
ας το πούμε, να τσιμπήσει λίγο το Chaos Star από αυτή την ακρότητα που έχουν οι άνθρωποι που εργάζονται πάνω σε αυτές τις μπάντες και είναι εκπαιδευμένοι και είναι πάρα πολύ ειδικοί στο να μιξάρουν και να ασχολούνται με Scar Symmetry, με μεγάλες μπάντες, δηλαδή οι οποίες είναι στον ακραίο ήχο καθαρά. Και εσείς ακρίστε. Δεν το είχα καταλάβει. Με άλλο τρόπο. Είναι δηλαδή σαν να ζητάς σε μία φωτογράφηση που είναι πάρα πολύ κλασά της μόδας, έτσι, να σου κάνει το μακιγιάζ κάποιος ο οποίος κάνει μόνο ακραία κουστούμια, ακραίο μακιγιάζ. Δηλαδή body painting σχεδιά, και πολύ ακραία πράγματα. Θα καταλάβει τι θες, αλλά θα το κάνει με έναν τρόπο που θα είναι λίγο πιο ακραίος, λίγο πιο τσιμπημένος. Νομίζω αυτός ήταν και ο σκοπός που, σε αντίθεση με το ανώμημα που έγιναν όλα εδώ στην Ελλάδα, το The Undivided Light έχει mastering και mix στο εξωτερικό. Αφού μας είπες ανώμημα, ναι. Πάμε να κάνουμε μια σύγκριση. Πολύ πιο ανοιχτό άλμπουμ το ανώμημα. Είχε δηλαδή, δεν θα το πω, δεν είναι μοδάτα, αλλά ήταν πιο πειραματικά περάσματα. Είχαμε dubstep, είχαμε κιθάρες πάρα πολύ ώρες-ώρες που τις άκουγες. Παρ' όλα αυτά το καινούργιο είναι λίγο πιο σκοτεινό, πιο εσωτερικό. Γιατί είπαμε πριν, ας πούμε, πώς νιώθετε και τα λοιπά, αλλά πώς περάσαμε σε τόσο Dead Can Dance μονοπάτι, αν θέλουμε να το πούμε. Καταρχάς προέκυψε. Αυτή είναι η απλή αλήθεια. Ότι αυτό προέκυψε. Δεν υπήρχε στο μυαλό μας ότι υπήρχε στόχος να το κάνουμε πιο dark. Ήταν και η ψυχολογία μας ίσως, ήταν και αυτό που μας κινητοποιούσε μέσα πιο εσωστρεφές. Μπορεί. Είναι και η ηλικία που γερνάμε. Δεν ξέρω εγώ. Μπορεί να είναι και αυτό. Νομίζω όμως ότι εν τέλει αυτό που διαφοροποιεί το Undivided Light από το ανώμημα είναι ότι είναι πιο συμπαγής δίσκος. Έχει ένα ταξίδι πιο συγκεκριμένο, όντως, όμως οι επιλογές, οι μουσικές που γίνονται και στις φόρμες και στα όργανα παραμένουν ακραίες. Δηλαδή από εκεί που ακούς ντουντούκ και σαντούρι βρίσκεσαι ξαφνικά στον Πέρσελ, σε κλασική μουσική, προκλασική μουσική. Αυτό διατηρεί μια φόρμα ακρότητας. Όμως είναι πιο εκλεπτισμένη, πιο ραφιναρισμένη θα έλεγα στις άκρες. Γι' αυτό είναι λίγο πιο ομαλό το ταξίδι. Η αλήθεια είναι όμως ότι στο τέλος προκύπτει. Δεν πάμε, δεν καθόμαστε και λέμε θα κάνουμε ένα τρομερά σκοτεινό δίσκο. Πότε. Κάτσε, πώς θα το πεις. Το λέμε. Κάποιος να πει θα αλλάξουμε, να κάνουμε πιο γρήγορο δίσκο μπορεί να βγει. Πιο επιθετικό. Όχι να βάλουμε πιο doom στοιχεία μπορεί να μπει κάποια άλλη. Εμείς δεν καθόμαστε να το σκεφτούμε αυτό καθόλου. Λέμε έχουμε μια ωραία γραμμή. Οι διαφορετικές δουλειές πώς προκύψανε, αλήθεια. Ήτανε μέσα στην όλη φιλοσοφία του ότι απλά προκύψανε. Το έχουν κάνει και Rotting Christ, δηλαδή είναι λίγο ίσως τάση. Δεν ξέρω αν είναι τάση. Εμείς προσωπικά τις επιλέγουμε γιατί μας αρέσει να βλέπουμε, όμως είχα πει και στο ανώμημα που είχαμε διαφορετικές γλώσσες, πώς μέσα σε αυτό το καμίνι οι διαφορετικές γλώσσες παίρνουν άλλη χρειά. Τελείως. Τα γερμανικά είναι ανατριχιαστικά, αλήθεια είναι. Ίσως. Σε κάποια σημεία είναι και ερωτικά, να μην φανταστείτε. Αυτό που λες τρομακτικό ή ανατριχιαστικό, ας το πούμε, εμένα μου φαίνεται πιο ερωτικό. Εδώ νομίζω ότι έχουμε να κάνουμε πάλι με τις ερμηνείες που μπορεί να δώσει ο καθένας. Ναι. Στα κομμάτια των Chaos Star. Ναι, αλλά τα γερμανικά ήταν σαν ένα κομμάτι το οποίο σημαίνει αιμοδιψίης. Bloodbath. Αυτό σημαίνει. Είναι, όχι, είναι λουτροαίματος. Α, λουτροαίματος. Ναι. Λου... και ακούμε και ένα παιδάκι. Σωστά. Ναι. Είναι η Μαργαρίτα Στάβλε, η οποία είναι η κόρη του καθηγητή μου στα γερμανικά. Ο οποίος είναι αυστριακός Έλληνας. Μαμά Ελληνίδα, μπαμπάς αυστριακός. Και η κορούλα ήταν πάρα πολύ χαριτωμένη, μιλάει και αυτή τα γερμανικά φυσικά. Σαν να μιλάει του τρουέματος. Ναι. Για μίλησε μας λίγο για αυτό. Ένα παιδάκι στο τρουέματος. Όχι. Κατά τα άλλα είναι ερωτικό. Όταν είχαν έρθει εδώ τα παιδιά, γιατί έχει δύο κόρες και η μία η μικρότερη του έγραψε
ήταν κατενθουσιασμένα. Δηλαδή τα παιδιά χαίρονται τρομερά αυτές τις διαδικασίες που τους είναι πρωτόγνωρες. Εντάξει, και εγώ και όλοι. Όταν πηγαίναμε σε ένα στούντιο, βλέπαμε τα φώτα, τις κάμερες, τα μικρόφωνα, μας έκανε πάρα πολύ εντύπωση. Γενικά ήταν κατενθουσιασμένο το Μαργαριτάκι. Λοιπόν, το κομμάτι γιατί μιλάει. Το κομμάτι... Δεν μιλάμε και γερμανικά κιόλας. Ναι. Το κομμάτι αναφέρεται, κάνει πιο πολύ θα έλεγα, αν όχι αναφέρεται, μια αναφορά στο ταξίδι της ψυχής, σαν να έχει καβαλήσει μια μηχανή και να βρίσκεται μέσα σε μια πόλη. Και περιηγείται μέσα σε αυτή την πόλη. Γι' αυτό και λέει σε κάποιο σημείο ότι είμαι σαν μια μηχανή η οποία στέκεται μπροστά στα φανάρια, σταματημένη, μπροστά στο Θεό των φαναριών. Κάνοντας... Σου δίνει την πορεία που θα πας και αν θα πας. Κάνοντας παραλληλισμούς στο πως η ψυχή μας μερικές φορές περιηγείται μέσα σε μονοπάτια, περιηγείται μέσα σε αυτή τη ζωή που είναι πεπερασμένη, έχει μια αρχή και ένα τέλος και έχει κάποιους θεούς που τη σταματάνε, την προχωράνε. Θεούς, ο καθένας έχει το δικό του. Έχει κάποιες, ας το πούμε, μεταφυσικές δυνάμεις που ο καθένας τις εκλαμβάνει όπως θέλει αυτές, οι οποίες σε κινητοποιούν, σε αναθετίζουν, σε σταματάνε, σε προχωράνε και ούτω καθεξής. Και αυτή την περιήγηση μιλάει. Τελικά, άμα δεν ξέρεις τι λένε οι στίχοι, ναι, φαντάζεσαι άλλα πράγματα. Λοιπόν, θες να ρωτήσεις κάτι, Λευτέρη? Ναι, εγώ ήθελα να κάνω μια ερώτηση. Τώρα παίρνω πάσα από αυτό που ρώτησε, που, επειδή ανέφερε τους Delta Dance ο γερός προηγουμένως. Εντάξει, η Αυστραλία σαν την περήφανη για τους Delta Dance. Εμείς μπορούμε να πούμε ότι είμαστε περήφανοι για εσάς. Φαντάζομαι ότι αυτή η σύγκριση έχει γίνει και άλλες φορές, ας την έχουν ξανακάνει. Εσείς πώς αισθάνεστε με αυτή τη σύγκριση? Θεωρείτε ότι είναι κάτι καλό, ότι είναι κάτι κακό, δεν θα θέλατε καν να υπάρχει? Κατά πρώτον, μια τέτοιου είδους σύγκριση, όσο και να είναι χαώδης σε σχέση με τους Dead Can Dance, ενώ δεν μπορεί το μυαλό μου να διανοηθεί να συγκριθώ με τους Dead Can Dance, κατά πρώτον μας τιμάει, έτσι, δεν το συζητάω αυτό. Κατά δεύτερον, νομίζω ότι και εδώ θα πρέπει να μην λέμε η Dead Can Dance, η Διαμάντα Γκαλάς, η μοιάζει με αυτόν, με Έλεν, δεν ξέρω εγώ τι να. Το λέγεται αυτό πολιτάκι, ε. Ναι, να λέμε ότι εμείς οι Έλληνες έχουμε 5 ιδιαίτερα πράγματα, 6-7, που δεν μοιάζουν με κανένα. Αυτός είναι ο στόχος, νομίζω. Για όλους. Δηλαδή, σε πρώτο χρόνο, αυτή, όπως λέω, η χαοτική σύγκριση είχα. Εντάξει, κάτι στα δικά μου μυαλά, που να συγκρίνουμε τους Κιο Στάρ αυτή τη στιγμή με τους Dead Can Dance από άποψη ιστορίας και μόνο. Είναι, εντάξει, ίσως γιγαντιαία η διαφορά που μας χωρίζει, το χάσμα που μας χωρίζει, αλλά ας πούμε ότι εμείς οι Έλληνες έχουμε μια μπάντα που είναι κάπως ξεφεύγει, ας πούμε. Κάπως διαφορετική. Ναι. Θέλει να πει κάτι άλλο. Για κάθε μπάντα που κάνει κάτι ενδιαφέρον και σημαντικό. Να αποτινάξουμε όλοι από πάνω μας ότι θυμίζει αυτό ή θυμίζει εκείνο. Να μην λέμε οι νέοι Slayer, οι νέοι Dimmu Borgir, οι νέοι έτσι, οι νέοι αλλιώς. Όχι, αυτό είναι δικό μας να λέμε. Και κάτι και ο Σταρατής που δεν έχω ακούσει εγώ πάντως γενικά. Αυτό για μας είναι χαρά. Να μπορούμε να κάνουμε κάτι το οποίο να είναι μοναδικό. Το παράξενο είναι ότι δεν είστε metal, αλλά εντάζεστε στο χώρο του metal. Ναι. Και σας κάνει συνέντευξη ένα metal περιοδικό. Και ίσως ευθύνεται ο Χρήστος γι' αυτό. Ναι, εντάξει. Αυτό είναι προφανές, ότι η σύνδεση που έχουμε με το metal είναι με τους Septic Flesh, έτσι. Γιατί ο Χρήστος είναι συνδημιουργός του Septic Flesh και είναι και αρχηγός του Kyostar. Συνεπώς, αποκλείεται μέσα στο ίδιο σπίτι αυτό να μην προκύψουν αναπόδραστα κάποιες σχέσεις με τη metal σκηνή. Επίσης είναι και ευχάριστες, είναι και οι αγαπημένες μας. Ακούς δηλαδή? Εγώ, ναι, πάρα πολύ. Αν και δεν είμαι, για να λέμε τα πράγματα, δεν μπορώ να πω ότι είμαι αυθεντική μεταλλού. Υπάρχουν άνθρωποι που ξέρουν πολύ περισσότερα πράγματα από μένα, ασχολούνται πολύ περισσότερα χρόνια, είναι πολύ πιο φανατικοί, αλλά το black metal μου αρέσει. Ναι. Οπότε γενικότερα, αν θέλαμε να ρωτήσουμε, αν θέλαμε να ρωτήσουμε ποια είναι γενικότερα τα ακούσματά σου, πέρα από το black metal που μας ανέφερες. Θα έλεγα ότι έχουν διακρίνουμε ένα... πράγματα στο δίσκο, ναι, έτσι. Θα έλεγα ότι έχουν ένα εύρος διαφορετικότητας μεγάλο. Δηλαδή, μπορώ με την ίδια ευκολία που θα ακούσω Κοέν, να ακούσω και Βέρντι, όπερα, ή να ακούσω και... Πού να σου πω...
και Dead Can Dance. Λοιπόν, είναι και διαφορετικά. Ή, εντάξει, τις προάλλες είχα πάει στην συναυλία των Προφανάτη. Όλα αυτά όμως είσαι, είσαι σοπράνο. Μέτσο σοπράνο. Και κάνεις και, όχι συναυλίες ονομάζονται, με πιάνο, με ορχήστρα κτλ. Ρεσιτάλ. Οπότε, ναι, ρεσιτάλ. Οπότε έτσι κι αλλιώς ακούς κλασική μουσική, είσαι στην κλασική παιδεία. Ναι. Και προφανάτικα, στην κλασική παιδεία του black metal. Ναι, ναι, κατάλαβες. Εντάξει, δεν θα πω ποτέ ότι είμαι φανατική σε κανένα τομέα, δεν μ' αρέσει. Είναι σαν να λέμε ότι φανατική με αυτόν τον τύπο μαλλιού, θα τον έχω όλη μου τη ζωή. Όχι, καθόλου, δεν θέλω κανένα στυλ. Μεγιά. Ευχαριστώ. Δεν θέλω κανένα στυλ ή καμία φόρμα να έρθει να με καπελώσει, να λέω εγώ ακούω μόνο αυτό ή κάνω μόνο αυτό ή ποτέ δεν αλλάζω εκείνο. Όχι. Αυτό είναι παροπίδες. Ναι. Μπορείς να ακούσεις ωραία πράγματα ακόμη και σε καλλιτέχνες που δεν είναι εξ αρχής η αγαπημένη σου, έτσι. Δεν το συζητάω, δηλαδή μπορεί να το συναντήσεις αυτό το πράγμα. Τι να σου πω, αν θα ακούσω, ξέρω εγώ, Queen, θα ακούσω Queen. Αν θα ακούσω... Michael Jackson. Αλίμονη. Beat. Είναι δυνατόν, είναι δυνατόν να μην ακούς Michael Jackson, στα δικά μου ακούσματα που είμαι μεγαλωμένη στη δεκαετία του 90, του 80, μου είναι αδιανόητο κάποιος να μην αντιλαμβάνεται το μέγεθος και το βεληνεκές του Jackson. Υπάρχει η παροπίδα του βαμμένου μεταλά. Ναι. Όλοι πέρασαμε από αυτό το στάδιο, στα 15 που λέω εγώ. Το θέμα είναι αν εξελιχθήκαμε μετά, που λέει ότι αυτό είναι pop. Ακούσω pop εγώ ακούω εξόντους. Είμαι έτσι σκισμένα τζι και κοπανιέμαι. Εγώ πήγαινα σε rave party. Και ακόμη άμα γίνει θα πάω δηλαδή. Άκουγα Τσαγιώση και... Σακεντέλικ. Σακεντέλικ, ναι. Και το τέτοιο και... Γκουαγγίλ. Έχει πέσει πολύ σκηνή πάντως. DJ Lestat, όλα αυτά. Τι σήμαινε αυτό, ότι δεν θα μπορούσα εγώ να ακούω και Bon Jovi, άκουγα και Bon Jovi και Iron Maiden και Metallica και Megadeth. Χρειάζεται πολύ από το μυαλό. Ναι, εγώ πραγματικά πηγαίνω εκεί που βλέπω κάποιος ότι έχει να πει κάτι. Ασχέτως τι πέρα. Ναι. Και η Μαντόνα π.χ. έχει να πει κάτι κάπου και σε κάποια εποχή είπε 5 πράγματα. Είτε είναι Μαντόνα, είτε είναι Διαμάντα Γκαλάς. Που την ίδια εποχή που εγώ μπορεί να άκουγα της Μαντόνα, το κομμάτι με τους Massive Attack, δεν μπορώ τώρα να θυμηθώ, το I Want You νομίζω, είχε κάνει συνεργασία με Massive Attack, αν δεν κάνω λάθος. Εκείνη την εποχή, 1-2 χρόνια, 3 πριν μετά και αυτά, μπορεί να αγόραζε και το CD της Διαμάντα Γκαλάς κάτω από την Ομόνια τότε. Ναι, στο κέντρο της Αθήνας. Το κάθε ένα έχει το χαρακτήρα του. Πρέπει να κοιτάμε τον χαρακτήρα και το πόσο αληθινά και πηγάζουν από κάποιο καλλιτέχνη οι μουσικές δημιουργίες, το πόσο κοντά σε αυτό που θέλει να πει είναι. Κάποιοι καλλιτέχνες, όσο διαφορετικοί και να είναι, τι να κάνουμε. Κατά τη δική μου κρίση, κάνουν φοβερή δουλειά. Και δεν έχει σημασία αν είναι... ακραίο black metal, αν είναι dark throne, αν είναι Madonna, δεν τα καταλαβαίνω εγώ αυτά. Δηλαδή εκεί που ίσως είμαι κάθετη είναι ότι θεωρώ πως τα σκυλάδικα είναι τελείως επίπλαστα, δεν έχουν κανένα προσωπικό και πραγματικό συνέστημα και απλά είναι μια αρένα για να εκφράσει μια κατηγορία ανθρώπων το χειρότερο της σε αυτό. Για να επιδείξουμε σε αυτή τη χώρα, στην αρένα των σκυλάδικων, ό,τι χειρότερο μπορούμε να δείξουμε. Δεν είναι όλοι έτσι, αλλά είναι κάποιοι. Όχι, αυτό δεν με εκφράζει. Ο Καζαντζίδης όμως με εκφράζει. Ο Μαμακάρης. Ο Μαμακάρης. Η Μοσχολιού. Είναι δυνατόν, δηλαδή, να λέω ότι επειδή εμένα μου αρέσουν, για παράδειγμα, τα ακραία black metal συγκροτήματα, δεν θα ακούσω την Τζένι Βάνου. Ακραία είναι και η Τζένι Βάνου. Πολύ ακραία είναι η Τζένι Βάνου. Αν σκεφτείς τον τρόπο με τον οποίο ερμηνεύει, έχει μια ακρότητα. Γιατί δεν θα ακούσω Στράτη Διονυσίου. Είναι άλλες εποχές, έχουν μια αυθεντικότητα. Πιστεύω ότι χάθηκε στην Ελλάδα αυτή η αυθεντικότητα, στο ελληνικό λαϊκό τραγούδι. Το οποίο μέχρι... σε κάποια εποχή πριν 50, 40, 30 max χρόνια είχε μια αξιοπρέπεια. Μέρι Λίντα, το αποτέλεσμα που είχε με το Χιώτη δεν ήταν εκπληκτικό. Τι μπορείς να κατηγορήσεις αυτό.
πλάτης των ελληνικών λοιπόν παραδοσιακών κλασικών κομματιών ποιοτικών. Έχετε και ένα κομμάτι στα ελληνικά στο άλμπουμ, το οποίο λέγεται Μέμνησο. Λοιπόν, κατάλαβα, όχι, κατάλαβα, άκουσα μέσα ότι έχετε το στίχο, να βρω λιγάκι ακριβώς πώς λέγεται το στίχος. Μέμνησο των Αθηναίων, έτσι, το οποίο ανήκει στο Δαρείο. Ακριβώς. Η στιχουργία όμως είναι λίγο διαφορετική νομίζω μέσα σε σχέση με αυτό. Τι ακριβώς σημαίνει αυτό? Θα σου πω ακριβώς. Όντως επινέεται από την ιστορία τη γνωστή με το Δαρείο, ο οποίος όταν ενημερώθηκε για την επανάσταση στην οποία, την επανάσταση των Ιωνικών πόλων, την οποία και υποστήριξαν οι Αθηναϊκές πόλεις. Η Αθηναϊκή πόλη. Η Αθηναϊκή συμμαχία. Ναι, μην πω κάτι λάθος, έτσι και δεν είναι σωστό ιστορικά. Είχε τόσο πολύ, ας το πούμε, εκνευριστεί. Ήθελε να πάρει την εκδίκησή του και είχε πει σε έναν υπηρέτη του κάθε βράδυ στο βραδινό του να τον πλησιάζει για να του λέει «Μέμνησο των Αθηναίων». Να θυμάσαι τους Αθηναίους, δηλαδή μην ξεχάσει να εκδικηθείς. Διότι ο Δαρείος γνωρίζει ότι όσο περνάει ο καιρός φθήνει και το μίσος, το γιατρεύει. Αλλά αυτός ήθελε να το κρατήσει άσβεστο, ήθελε να το κρατήσει φλογερό. Οπότε του έλεγε «Μέμνησο των Αθηναίων». Αυτό από μόνο του εμπεριέχει μια λαζονία. Γιατί πολύ απλά σε κάνει να μην παρατηρείς τη ζωή, αλλά να εμένεις σε αυτό το οποίο νομίζεις ότι θα σε δικαιώσει. Και τελικά δεν τον δικαίωσε. Γιατί κατατροπώθηκε ο Δαρείος. Πλήρως στη συνέχεια. Οπότε αυτό περιέχει μία λαζονία. Καλό να λες, δεν ξεχνάω, ξέρω τι έχει συμβεί, με δίδαξε, βλέπω πόσο απειλητική μπορείτε να γίνετε από την πλευρά την ελληνική, αλλά δεν θα αφήσω τα προσωπικά μου συναισθήματα να μολύνουν την καθαρότητα της σκέψης μου σαν στρατηλάτης, στρατηγός, δεν θες να πεις. Εκεί έχασε ο Δαρείος, πιστεύω. Και δεν είναι τυχαία που έμεινε στην ιστορία το Μέμνησο των Αθηναίων, γιατί ουσιαστικά τους θυμότανε, αλλά την έφαγε. Χωρίς αποτέλεσμα. Ναι, και εκεί πάνω βασίζει το κομμάτι. Γι' αυτό και οι στίχοι λένε «Ξεχνάς τα δείπνα αλαζόνων και παρμένων βασιλέων, πικρής ηχούς τον ήχο φέρουν Μέμνησο των Αθηναίων». Δηλαδή, την ώρα που αυτός κάνει δείπνα, δειπνή, πικρή ηχό θα έχουν σαν έκβαση σε σένα αυτά που λες περί Μέμνησο των Αθηναίων. Δηλαδή, εσύ φτιάχνεις το μέλλον σου. Αυτό το οποίο λες, θα θυμάμαι τους Αθηναίους, θα τους θυμάμαι, δεν τους ξεχάσω. Αυτό το οποίο λες είναι η δικιά σου καταδίκη. Αυτό είναι το νόημα. Εμπνεόμαστε δηλαδή από την ιστορία για να κάνουμε το σχόλιο αυτό. Ναι, άμα το καταλάβεις έτσι, ναι. Δεν είναι. Μην ξεχνάς το στόχο, ξέχνα το μίσος βασικά. Ναι. Εκεί καταλήγει το ζήτημα. Ξέχνα το μίσος, βάλεις στην άκρη αυτό το οποίο σε τρώει προσωπικά. Και δες την πραγματικότητα στη ζωή. Σκέψου καθαρά. Είναι πάρα πολύ δύσκολο πράγμα. Πρέπει ο άλλος να σκεφτεί καθαρά. Χρειάζεται αφύπνιση γι' αυτό, γιατί η αφύπνιση έρχεται πολύ δύσκολη. Πολλά χρειάζονται. Χρειάζεται αφύπνιση, χρειάζεται και ψυχραιμία. Δεν ξέρω σε επίπεδο των βασιλέων της εποχής τι μπορεί να χρειάζεται κάποιος να είναι τρομερός βασιλιάς, αυτοκράτορας, στρατηλάτης. Με τους αφύπνιση. Πάβεις να σκέφτεσαι. Άρχισαν ραδείκνηση. Το είπαν οι αρχαίοι. Οι αρχαίοι τα έχουν πει όλοι. Αρχή, άνδρα δείκνηση. Δώσε εξουσία σε έναν άντρα και θα δεις ποιος είναι. Λοιπόν, πάμε και στα Σουαχίλη τώρα. Σουαχίλη, ναι. Αυτό είναι πολύ φωτεινό κομμάτι. Γιατί πολύ φωτεινό. Τα Ζαματζούα θα πει. Κοίτα τον ήλιο. Δείτε Face τον ήλιο. The sun, ναι. Ναι, αλλά είναι πολύ ψυχοθόρο το κομμάτι. Γιατί? Εμένα μου δίνει την εντύπωση ότι κάποιος άφηνε το χωριό του. Λόγω αρρώστιας, λόγω νεκρών και του λέγε το κομμάτι «Προχώρα, δες το δρόμο και άστα όλα πίσω». Αυτή είναι εντύπωση μου δώσε. Εντάξει, τελικά εδώ και ο Στάρ είναι πραγματικά ο καθένας και δεν το θέλει. Τέλος, νομίζω ότι δεν χρειάζεται να πούμε κάτι άλλο, έχουμε πετύχει το στόχο μας. Εγώ όταν το μελετούσα το κομμάτι δεν είχα καθόλου αυτή την αίσθηση. Ήθελα άλλος να νιώθει ότι περνάει κάπου στην Αφρική, μακριά από κάποιο χωριό και κάπου μακριά ακούει τους ήχους των ανθρώπων που τραγουδάνε και χορεύουν σε αυτό το ρυθμό
και βγάζει μόνο ζωή. Μια πρωτόγονη ζωή. Μια πρωτόγονη, μια έντονη ζωή. Αλλά αυτό μου λες είναι τελείως, τελείως διαφορετικό. Μπορεί να αντικατοπτρίζει την ψυχολογία μου. Ναι. Αλλά... νομίζω ότι αυτό που είπαμε από αυτό... την αρχή το έχουν πετύχει. Είσαι τράνο παράδειγμα. Μακάρι, μακάρι. Αλλά θα πει, εγώ όταν έλεγα. Φέζε σαν έλεγα, σήκωσε κεφάλι και κοίτα τον ήλιο. Αντιμετώπισε τη ζωή. Σωστά, εντάξει. Και σου καίει και τα φτερά. Άμα πετάξει κοντά. Δεδαλοσίκαρο. Όλα θέλουν το μέτρο του. Με τον άριστον. Έτσι, το λέγανε πάντα. Για να δω τι καταλάβαμε το εξώφυλλο λοιπόν. Βλέπω μια κοπέλα που κρατάει ένα μεσονικό κράνο. Ποια είναι η κοπέλα, τι σημαίνει το εξώφυλλο. Πώς ενώνεται με το undivided light το εξώφυλλο. Δεν μπορείς πάντως να την εντάξεις κάπου, να πεις είναι μια πολεμίστρια εκεί ή εδώ, μετά από εδώ. Όχι. Εγώ πολεμίστρια βλέπω. Ναι, αλλά βλέπεις μια πολεμίστρια, απλό. Ναι, αλλά γενικά. Φοράει φόρεμα, είναι το θέμα και φοράει και δερμάτινα από πάνω. Ναι. Άρα είναι ακόμη και η, ας το πούμε, η ενδυμασία της κάπως μη εύκολο να προσδιοριστεί, έτσι. Ναι. Αυτό το πράγμα είναι ακριβώς αυτό που ήθελα να πετύχω με το εξώφυλλο. Δηλαδή, πραγματικά θέλω ο καθένας να φανταστεί ότι αυτή είναι μια πολεμίστρια Χ για κάτι το οποίο δεν ξέρω και θα μπορούσα να είμαι εγώ. Μπορούσα να είμαι εγώ σε αυτή τη στιγμή της ζωής μου. Που κουρασμένος πάρα πολύ κάθομαι και λέω τι κάνω, πού πολεμάω, πού πάω, πού είμαι, γιατί πολεμάω. Αν αυτή... Στο εξώφυλλο ποιος είναι, εσύ. Ναι, εγώ. Δεν φαίνεσαι. Είσαι κρυμμένη. Εγώ είμαι. Μ' αρέσει που κάποιος μπορεί να πει είναι μια πολεμίστρα, αλλά δεν μπορώ να την εντάξω. Μπορώ να καταλάβω πού είναι και τι γίνεται. Και το εικαστικό που συνοδεύει, υπάρχει άλλο ένα εικαστικό που δείχνει από πίσω κάποιο, ένα χρώμα να φεύγει. Τι ακριβώς είναι το τίμημα του θανάτου που πληρώνεις. Με αυτό το μοβ χρώμα. Το πένθυμο. Η φούστα ναι. Γίνεται το σάβανο. Μάλιστα. Θα το ξαναδώ. Πρέπει να πληρώσεις το τίμημα για αυτό το οποίο παλεύεις. Δεν γίνεται αλλιώς. Χαρούμενα πράγματα. Όχι, έχουν μια αισιοδοξία αυτά. Δεν έχουν παρέτηση. Εγώ νομίζω ότι ο ρομαντισμός έχει μια παρέτηση. Αυτός ο πένδυμος ρομαντισμός. Ότι ναι. Ξεφεύγουμε και βλέπουμε ομορφιά σε άλλα πράγματα. Γιατί ουσιαστικά είμαστε καταδικασμένοι. Και παίρνουμε πρεζούλα για να ξεπεράσουμε αυτό το οποίο μας πονάει. Μιλάμε για διασκέδαση. Όχι, για οτιδήποτε στη ζωή. Ότι ο ρομαντισμός και η νοσταλγία έχουν αυτό το... Κάποτε εμείς μπορούσαμε, ήταν ωραία, τώρα έχουμε παραιτηθεί. Εμένα, αυτό με αυτό πιο πολύ με θλίβει. Αν κάθεις και θυμάσαι τι γινόταν παλιά και δεν κοιτάς τι θα κάνεις τώρα, να ζήσεις σαν μαχητής το τώρα και να λες εφόσον μπορώ και είμαι στα πόδια μου και μάχομαι, είμαι καλά. Το ιδανικό μέρος για παραστάσεις για τους Κιώστα. Ποιο θα το θέλω. Εγώ θα ήθελα πάρα πολύ να εμφανιστούμε στο Ηρώδιο, αν μπορούσαμε. Θα ήταν ένα ωραίο μέρος, πιστεύω. Έχει την ατμόσφαιρα, έχει την ακουστική. Θα ήταν ευχής έργο να γίνει κάτι τέτοιο. Και εμείς πιστεύουμε θα ήταν το καλύτερο. Μακάρι. Οπότε τώρα πάμε, αυτό μας δίνει και μια πάσα για την επόμενη ερώτηση. Ποια είναι τα επόμενα σχέδια, πότε θα σας δούμε. Ζωντανά. Έστω και ας μην είναι στο Ηρώδιο. Ναι, δύσκολο αυτό. Θα... Θέλουμε καταρχάς πάρα πολύ να εμφανιστούμε live. Αυτό... Μην νομίζετε δηλαδή ότι επειδή δεν εμφανιζόμαστε δεν είναι διακαής μας πόδος να εμφανιστούμε. Το περιμένουμε πώς και πώς. Αλλά πρέπει να γίνει σωστά για να βγει σωστά και το αποτέλεσμα. Υπάρχουν κάποιες σκέψεις για κάποια πιθανά μέρη. Ίσως πιο προσιτά από το Ηρώδιο. Πρέπει να γυρίσει ο Χρήστος από τα tour να ξέρουμε πότε δεν θα λείπει, πότε θα είναι εδώ, πότε θα μπορούμε και εμείς όλοι να κάνουμε κάποιες πρόβες, να συναντηθούμε. Οπότε δεν μπορώ να πω μια βέβαιη ημερομηνία, αλλά το ότι θα το,
θα το πάμε προς την κατεύθυνση να κάνουμε live, είναι βέβαιο. Άρα μπορούμε να πούμε ότι ίσως και μέσα στο καλοκαίρι να... Μπορεί. Δύσκολο. Δύσκολο, δύσκολο. Δύσκολο, αλλά όλα είναι πιθανά. Δεν θέλω κι εγώ να πω κάτι και να... Θα ήταν ωραίο με performance αυτό πάντως. Να συνδυαστεί ίσως με ένα μικρό θεατρικό κάτι. Θα είχε πολύ ενδιαφέρον. Δεν ξέρω. Γιατί ακριβώς μιλάς. Για τα κομμάτια. Δηλαδή, θα μπορεί, σαν ένα ολοκληρωμένο έργο το οποίο να έχει να κάνει και πέρα από τη μουσική, πώς βλέπετε εσείς τις εικόνες που έχετε γράψει μουσικά. Ναι, σωστά. Αυτό θα μπορούσε να μην είναι και κάποιο θεατρικό. Να είναι ένα στοιχείο που θα υπάρχει στη σκηνή. Π.χ. Ένα φως, μια λάμψη, ένα γλυπτό, μια οτιδήποτε. Αυτό ναι, συμφωνώ. Ότι πρέπει να χαρίσουμε ένα οπτικοακουστικό αποτέλεσμα. Και αυτό καταλαβαίνετε ότι είναι γολγοθάς για να στηθεί κανονικά, όπως θέλουμε, όπως θυμούμε, τους κατάλληλους ανθρώπους. Και οικονομικά είναι αρκετά επιβαρυντικό και χρονικά. Όμως θα το μοντάρουμε να γίνει όπως θέλουμε. Δεν θα είναι σύντομα, μην λέω ψέματα. Το καλοκαίρι μου φαίνεται... Τελευταία φορά ήταν το 14. Ναι. Από τότε τίποτα. Από τότε τίποτα. Thank you.
εύκολη υπόθεση. Δεν είναι και εύκολη. Δεν στείνεις να πας μια κιθάρα και ένα σετ και παίζεις. Είναι πολύ διαφορετικό. Θέλω να διατηρήσει την ατμόσφαιρα. Όλοι το θέλουμε να διατηρήσει την ατμόσφαιρα. Και να είναι όλο ένα. Αυτό είναι το δύσκολο. Να είναι όλο, την αρχή μέχρι το τέλος, ένα πράγμα. Να μην νιώθεις τη διακοπή. Εντάξει, μπορεί να είναι φιλόδοξο, αλλά θα τα καταφέρουμε, πιστεύω. Δεν υπάρχει θέληση, γιατί. Βέβαια. Όλα γίνονται, τα πάντα γίνονται στη ζωή. Τα πάντα. Και μαλλιά μπορούν να βγάλουν. Αυτό πια είναι το πιο εύκολο. Αυτό είναι πιο εύκολο. Λοιπόν, πλάνα για το μέλλον. Ξανά θα συναντηθείτε συνθετικά όταν θα έχετε να πείτε κάτι, θεωρώ. Σίγουρα, ναι. Σίγουρα θα κάνουμε και ένα βίντεο κλιπ. Είναι βέβαιο. Θα αργήσει και αυτό. Φυσικά, μην περιμένει κάποιος κάτι σύντομο. Αλλά θα υπάρξει κάποιο βίντεο κλιπ, θα υπάρξει κάποια εικαστική δουλειά πάνω σε αυτό. Είναι δύο κομμάτια που παίζουν στο μυαλό μας. Το συγκρότημα δηλαδή είναι ανάμεσα σε δύο κομμάτια. Αλλά μπορεί να γίνει και τα δύο σε κάποια, με κάποια διαφορά χρόνου, να είναι και το ίδιο κόνσεπτ πιθανώς. Αυτά, δεν μπορώ να πω κάτι άλλο παραπάνω, γιατί απλά δεν ξέρω. Δεν είναι ότι σκρύβω κάτι. Φανταστείτε ότι έχω κάνει τόσες σκέψεις, σκίτσα. Ό,τι μπορείτε να φανταστείτε για το βίντεο κλιπ. Καθότι, λόγω του ότι έχω επιμεληθεί το artwork, ξέρω την εικόνα που θέλω να διακρατήσω. Έχω και τα στοιχεία, το υλικό, ας το πούμε έτσι. Όμως κάθε φορά αλλάζω την ιδέα, την αφαιρώ, την κάνω πιο απλή. Να αρχίσω λέω θα κάνω αυτό και εκείνο. Μετά λέω περιττό. Και σε δύο χρόνια θα είναι πιο περιττό και θα είναι πιο, ακόμη πιο απέριτο και πιο όμορφο. Και... εντάξει, πρέπει λίγο να μαζέψω τους χρόνους. Αυτό είναι αλήθεια. Αλλά δεν θα παραδώσουμε κάτι στο οποίο εμείς σαν συγκρότημα δεν θα νιώθουμε πραγματικά υπερήφανοι και καλυμμένοι. Επειδή μας πιέζει ο χρόνος. Θα πούμε δεν προλάβαμε. Θα λειτουργήσετε δηλαδή με τον ίδιο τρόπο που λειτουργείτε όταν ναι. Συνθέτετε. Με τον ίδιο τρόπο θα λειτουργήσετε και στο βίντεο κλιπ. Και νομίζω ότι είναι ο καλύτερος. Κοίτα. Γιατί μετά το αποτέλεσμα αποζημιώνει. Από το αποτέλεσμα αποζημιώνει. Ήταν συγκλονιστικό πάντως. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Μου φέρει στο μυαλό το. Δεν θυμάμαι την ενδυματολόγο τη Ιαπωνέζα η οποία πέθανε που είχε δώσει τα κοστούμια στο Δράκουλα, στο ναι, κελί και τα θεά λοιπά. Αυτή. Ναι. Φοβερό. Και η όλη αισθητική και το χρώμα, το χρυσό, όλο αυτό το κόκκινο που βγάζει ήταν. Και το κομμάτι ήταν εντάξει, πολύ, πολύ άρρωστο γενικά. Είναι... το βίντεο κλιπ το είχε επιμεληθεί ο Γιάννης Συμβώνης αυτό. Και πραγματικά είχε γίνει πάρα πολύ καλή δουλειά. Νομίζω και. Όλοι συγκλίνουν προς αυτή την άποψη. Όμως, μπορεί να έχει τελείως διαφορετικό στυλ το επόμενο βίντεο κλιπ. Εντάξει, ό,τι βγει. Ναι, ό,τι βγει. Το έργο έχει δική του γλώσσα, τέλος. Δεν είναι ότι το φτιάχνεις εσύ. Παίρνει χρόνο. Κοιτάξτε, δεν είμαστε πάντα που τουράζουμε. Να έχουμε απέτηση από κάποιους ότι μας περιμένουν. Ναι. Εκεί θα λειτουργήσεις αλλιώς. Μην λέμε τώρα τρελά πράγματα. Έχουμε την άνεση του να λέμε ότι. Όταν και αν. Αν ήταν από πίσω επαγγελματική μηχανή που περιέχει και ανθρώπους οι οποίοι θα πληρωθούν, θα πληρωθούμε, θα γίνει ένα ολόκληρο πράγμα όταν τουράρει σαν επαγγελματίας που υπάρχει ένα σύνολο ανθρώπων που συνεργάζονται για να βγει το tour, δεν μπορείς να κάνεις το tour ή ο δίσκος ή οτιδήποτε, δεν μπορείς να κάνεις ό,τι θες, δεν μπορείς να λες όταν και αν έχω έμπνευση ή δεν μου έχει βγει. Αυτό είναι κατανοητό. Έχουμε αυτή την ευκολία. Το λέω δηλαδή, το παραδέχομαι. Ταυτόχρονα τη δυσκολία. Εμείς δεν βγάζουμε χρήματα από αυτό. We'll be right back.
Ελπίζουμε να σας ακούσουμε πολύ συντομότερα από το χρονικό διάστημα που χρειάστηκε τώρα για το νέο άλμπουμ και το βίντεο κλιπ να δούμε σύντομα. Δευτέρη. Αναμένω το βίντεο κλιπ και την επόμενη εμφάνιση. Εναγωνίως. Καλά την εμφάνιση, ναι. Θα περιμένω αρκετά από το θέμα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εμείς περιμένουμε και θέλουμε πάρα πολύ να σας δούμε κοντά μας. Είναι μεγάλη μας χαρά να σας παραδίδουμε, ας πούμε, ένα κομμάτι από την ψυχή μας κάθε φορά που είμαστε στη σκηνή, τις ελάχιστες φορές που είμαστε στη σκηνή, και το θέλουμε πάρα πολύ, το θέλουμε πραγματικά πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ευκαιρία μας. Εγώ ευχαριστώ για το ενδιαφέρον. Να είστε καλά και καλή Κυριακή!